Ωραίες φωτογραφίες έχεις βγάλει, βρεράνια. Ναι, ούτε και εντάξει, εγώ, ωραίο κορίτσι είσαι, αλλά καμιά φορά ξέρεις και στις ωραίες. Δεν πετυχαίνουν όλες τις φωτογραφίες, αλλά εσένα. Καλά, διάλεξε για αυτές. Έχω κάτι παπαρατσικά που είμαι, σαν θέλω να σκοτώσω κόσμο. Έλα τώρα, μωρέ. Έχω μερικές που βγαίνω άγρια και λέω, μα δεν είμαι άγρια. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε και στη μέση του δρόμου να είμαστε χαμογελαστοί. Καταρχήν αυτή ξέρεις πάντα να σε τραβάνε. Όχι, ποτέ. Μόνο αν βγει ο άλλος μπροστά σου. Ακριβώς. Τον βλέπεις. Ακριβώς. Γι' αυτό πήρα δυο τις φόρμες. Εγώ λέω, κράτα αυτό το φόρεμα, πραγματικά είναι τέλειο. Είσαι έτοιμη για τρομερή έξοδο. Ευχαριστώ. Άλλο πράγμα είσαι σήμερα, Ράνια μου. Μπράβο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι που είναι πολύ προσωπικό σου και αν θες απάντησέ μου. Πες μου. Όταν αποφάσισες να παντρευτείς με τον Ανδρέα, φοβόσουν μήπως η επιλογή αυτή, επειδή όταν έχουμε κάνει μια φορά συσσαγωγικά στη ζωή μας μια λάθος επιλογή, μπορεί καμιά φορά. Μια επιλογή που δεν είχε διάρκεια στον χρόνο καλύτερα. Όπως θες, πες το, εσύ ξέρεις τι είναι, εγώ δεν θέλω να μου πεις τι ήταν. Σκέφτεσαι μια φορά και λες, πω, φοβάμαι περισσότερο τώρα, μήπως ξανακάνω λάθος, με παίρνει να ξανακάνω λάθος. Ναι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι το σκέφτηκα έτσι. Καθόλου μάλιστα. Ήταν πολύ φυσιολογική η εξέλιξη, είχε έτσι μια ροή σε αυτή τη σχέση. Που δεν άφηνε περιθώρια εκείνο το διάστημα για φόβους, φοβίες ή δεύτερες σκέψεις. Μου φαίνονταν πολύ, πολύ φυσιολογικό. Φαντάζομαι εδώ, Μίχα, πάντα υπάρχει αυτό σε ό,τι κάνουμε. Αντίστοιχα τώρα αυτό το ζω, ας πούμε, επαγγελματικά λέω, το επόμενο μου πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω το άλλο. Πρέπει να... Έχω ένα μεγάλο προβληματισμό. Δηλαδή αποφασίζω κάθε μέρα και την επόμενη λέω, δεν είναι, πρέπει αλλιώς να είναι το επόμενο μου βήμα. Και υπάρχει έτσι όλη αυτή η αγωνία και η ανησυχία. Όταν έκανες την επιλογή να φύγεις από το πρωινό του Μέγκα και να δημιουργήσεις την εκπομπή αυτή μαζί με όλους τους συνεργάτες, βεβαίως, το κοιτάω μπροστά, η οποία είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία και έγινε πολύ αγαπητή εκπομπή. Σκέφτηκες ποτέ ότι αφήνεις τη σιγουριά ενός μεγάλου καναλιού, μιας εκπομπής που σταθερά θα έχεις δουλειά για τα επόμενα χρόνια. Αν μπορείς να το πεις. Όσο μπορείς να το πεις. Για να δοκιμάσεις κάτι καινούριο σε ένα κανάλι το οποίο μπορεί να είναι πολύ καλό, αλλά δεν είναι αντίστοιχα μεγάλο όπως είναι το Μέγκα. Το σκέφτηκες ποτέ αυτό, είχες την ανασφάλεια στο ότι πού πάω τώρα, θα τα καταφέρω και εξαρτάται μόνο από μένα. Είχα πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Δηλαδή δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος. Ξέρεις ότι υπάρχει ρίσκο, ειδικά σε τέτοιες αποφάσεις που αν τα βάλεις σε μια ζυγαριά, το να αποτύχει ενδεχομένως βαραίνει περισσότερο. Είναι όπως το λες, δηλαδή δεν φεύγει κανείς από το Μέγκα εύκολα. Είναι ένα μεγάλο κανάλι. Έχει μια σιγουριά, είναι μια ζώνη. Θα μου πεις, δεν θέλεις ποτέ απ' την άλλη να κάνω ένα πράγμα συνεχόμενο, που και αυτό δίνει μια ασφάλεια και μια συνέχεια. Το και συνεχόμενο. Εμένα μου αρέσει αυτό πολύ. Ναι. Απ' την άλλη όμως, μέσα μου δεν ένιωθω ότι είμαι εκεί. Δηλαδή αυτό που κάνεις εσύ τόσα χρόνια, γιατί εσύ το νιώθεις. Δηλαδή αυτό μου αρέσει να κάνω πρωινό. Ενώ εγώ συνεχώς ένιωθα ότι θέλω λίγο παρακάτω να πάω, να δω τι έχει και παρακάτω, να δω τι έχει και παρακάτω. Έχει σκεφτεί είναι ο χαρακτήρας μου, βέβαια. Ράνια, αν έμενε τελικά στο πρωινό, σκέφτηκε ποτέ. Δηλαδή, τώρα που καθόσουν σπίτι σου και έχεις χρόνο, να μπορεί να σκέφτεσαι. Χρόνο και ανασφάλεια, που τα σκέφτεσαι ακόμη πιο έντονα. Ναι, σκέφτηκε ποτέ ότι αν δεν είχα φύγει τότε, σήμερα πώς θα ήμουν. Καλά, τον πρώτο καιρό σκεφτόμουν γιατί έφυγα από τον Αντένα. Τι ωραία που ήταν τα δελτία ειδήσεων. Για να καταλάβει πόσο ανασφάλεια είσαι. Γύρισα τόσο πίσω. Ωραιότατα τα δελτία ειδήσεων. Είχαν μια ασφάλεια. Δεν τελειώνουν ποτέ. Υπάρχει πάντα ενημέρωση. Ναι. Αλλά σιγά σιγά και τώρα που πια και ψυχολογικά έχω επανέλθει και νιώθω να πατάω γερά στα πόδια μου, καταλαβαίνω ότι δεν ήμουν ανήσυχο πνεύμα και συνεχίζω να είμαι. Αυτό είναι τέτοιο που... θέμα. Είναι θέμα δηλαδή αυτό που λες ανήσυχο πνεύμα ή ότι δεν είχες τέτοιου είδους ανασφάλειες. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές έχω αναρωτηθεί ποτέ... γιατί έχω κάτι στο πρωινό τόσα χρόνια. Μήπως είναι προσωπική μου ανασφάλεια να δοκιμάσω κάτι άλλο. Νιώθεις ασφάλεια όμως εδώ. Τεράστια ασφάλεια. Νιώθω ότι το έχω αυτό. Είναι τελείως επάνω. Αυτό σου λέω. Αν και εγώ ένιωθα απολύτως ότι ανήκω κάπου, δηλαδή μπορεί στο πρωινό, γιατί εμείς ήμασταν μια ομάδα τότε στο πρωινό και δεν ήμουν εγώ ηγέτης. Δηλαδή, είχα την ανάγκη να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ να στήριξω και μόνο μια εκπομπή. Αυτό γιατί το είχες ανάγκη εκείνη την περίοδο, Ράνια? Γιατί ήθελα να κάνω το επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα ήταν κάτι που θα στηριζόταν σε μένα και όχι στις δυνάμεις κάποιου άλλου. Δηλαδή να πάρω εγώ και το ρίσκο, αλλά και τον έπαινο. Που σημαίνει ότι αυτό ήθελες να το αποδείξεις τον εαυτό σου, αλλά ναι, και σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Φυσικά και επαγγελματικά. Βέβαια, μα γι' αυτό λέμε. Και επαγγελματικά. Δεν ήθελα να με σκέφτονται πάντα σε δεύτερους ρόλους. Ήθελα να ξέρω κι εγώ, για να ξέρω να διεκδικώ και πρώτους ρόλους ή όχι. Δηλαδή θα έπρεπε κάποτε να το δοκιμάσω για να ξέρω αν μπορώ να το κάνω. Αν και το δελτίο ειδήσεων θεωρώ ότι είναι μια πολύ
ομαδική υπόθεση. Μπορεί να βγαίνεις μόνος σου μπροστά, αλλά και πάλι, ξέρεις, έχεις την ασφάλεια όταν είναι δελτίο ειδήσεων. Όποιος και να το πει, το ίδιο είναι, φανταζόμουν. Οπότε το έκανα. Έχω μείνει με το τηλέφωνο στο χέρι. Το παιδί της. Είναι το παιδί σου. Είναι το παιδί σου. Είναι το παιδί μου. Ναι, ναι, κανονικά, κανονικά. Καλά, δεν το πιστεύω. Κανονικά. Παιδί μου, ποιος έχει κατά γάλανο μάτι άσπρο, κάτασπρο το παιδί, καταπληκτικό, μυτάκι φοβερό, φρύδι γραμμωμένο και μάτι μεγάλο, κατά γάλανο. Ποιος έχει, παιδί μου, ο άντρας σου δεν έχει. Εσύ δεν έχεις. Γιατί δεν έχεις. Πάμε παρακάτω. Τι εννοείς. Τι είπαμε. Τι... Δεν φαίνονται. Φοράς καφέ, θα ακούσεις ναι, χρόνια. Ναι, γιατί δεν ήθελα να είναι προκλητικά, κατάλαβα. Ράνια, ποιος έχει από το σώμα. Ο πατέρας σου. Όχι. Η μάνα σου. Όχι. Η μάνα του. Όλοι καστανά. Ο πατέρας του. Κατά κάστανα. Πες μας τι αμαρτία έχεις κάνει. Πες την αλήθεια. Αν δεν ήθελα να εκθέσω το Πράτ και την Ατζελίνα, θα μπορούσα. Να κλείσω ένα σπίτι. Να... ναι, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω, παιδιά. Ρε σειράνια. Καλά, ο άντρας μου απειλεί συνεχώς με DNA. Το παιδί είναι ένα κουκλί. Είναι ένα αριστούργημα. Όλο γελάει εδώ πέρα στις φωτογραφίες που βλέπω στο κινητό της. Έκανα το παιδί της Μενεγάκη, αυτός είναι ο τίτλος. Ευτυχώς πρόλαβα και το έκανα κι εγώ. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, η μικρή σου κόρη δεν έχει και μεγάλη απόσταση. Δεν έχει. Οπότε, γιατί αυτά τα δύο θα βγάλουν σίγουρα βλέ. Να τα αν και τον έχω τάξει, έχω μια νύφη υπόψη μου. Ποια? Δεν μπορώ να πω δημοσίως. Μ' αρέσει εδώ πέρα που σε βλέπω, ξεχταίνει τη άβαυτη κούκλα με το γιο σου αγκαλιά. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, βρε Ράνια. Τι σκεφτόσουνα, γιατί. Εγώ θυμάμαι τη μάνα μου που μου έλεγε επιτέλους θα κοιτάξει μια φορά κανένα καθρέφτη την ώρα που θα χτυπήσει το παιδί. Μπάσκετ, βγάλει τη γαλάζια σου. Σε βάζαμε στο βίντεο τα βράδια. Βάλτε με νεγάκι, μπα και κάνουμε κάνα περίεργο βλεμμάτι. Τι σκεφτόσουν. Εσύ πώ το φανταζόσουν το μωρό σου. Δεν, είχα τόση αγωνία να είναι καλά που δεν φανταζόμουν τίποτα. Εγώ έλεγα στον Ανδρέα, επειδή η μαμά μου πάντα λέει αυτή την ιστορία, πως άσχημη ήσουν όταν γεννήθηκες και την έχω εμπεδώσει. Ναι, 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 ναι. Και το θεωρεί η μαμά μου πολύ γλυκό να το λες όλοι. Όταν είχε πρωτογνωρίσει τον Ανδρέα, Ανδρέα μου, η Ράνια όταν γεννήθηκε. Κακά άσχημη. Με χαρά όμως η μαμά μου. Λέω, μαμά. Μαμά, τη αρέσει τρομερά αυτή η ιστορία. Και περιγράφω πως άσχημη ήμουν και από τα 2,5 και από τα 3 και με τα Ράνια μου ήσουν. Κάπως σου λουπόθηκες. Αυτή είναι η έκταση που χρησιμοποιεί. Το πιστεύεις. Μάνα και το παιδί της, ναι. Κάπως σου λουπόθηκες από τα 3 και μετά. Αχ, τι πλάκα μου έχει. Μου λέει διάφορες τέτοιες ιστορίες. Και οπότε φανταζόμουν και εγώ και ο Ανδρέας, δεν είδα κανένα δύο φωτογραφίες. Η μαμά του βέβαια πιο γλυκιά με το παιδί της. Δεν λέει τέτοια σαν τη δικιά μου. Αλλά εγώ το είδα, δεν ήταν και το καλονάκι το μωρό και ο Ανδρέας. Οπότε του έλεγα θα κάνουμε το πιο γλυκό άσχημο μωράκι του κόσμου και θα γελάμε. Και ήμασταν σίγουροι. Έλα ρε Ράνια. Σίγουροι. Και ξαφνικά βγαίνει ο κούκλος με τον μπλε το μάτι και όλοι με κορόιδευαν. Και έλεγα εγώ, το παιδί μου θα έχει μπλε μάτια. Και όλοι με κορόιδευαν. Τον πρώτο μήνα, καλά θα αλλάξουν. Τον τρίτο μήνα, παιδιά, αλλάζουν αυτά. Τον έκτο μήνα, θα αλλάξουν. Αλλάζουν πάντως μέχρι 8 μηνών. Τώρα δεν αλλάζουν. Είναι και είναι κατά γάλανο το δικό σου παιδί. Δεν υπάρχει είναι περίπτωση. 9. Το λέω, εγώ έχω εμπειρία πια. Τέλεια. Αλλάζουν μέχρι 8 μηνών. Ναι, ναι. Αλλάζουν. Τι σου έχει το παιδί μπλε μάτι και ξαφνικά τον ένα το μήνα ξυπνά και το βλέπει με καστανό. Έλειψα δύο μέρες από το σπίτι και έπαιρνα τηλέφωνο στον Ανδρέα και του έλεγα. Τι κάνει το παιδί, καλά, ξύπνησε, ναι. Τι χρώμα τα μάτια του. Εγώ το έκανα αυτό στον Άγγελο. Μόνο στο τελευταίο δεν το έκανα, το που δεν το φανταζόμουν κιόλας. Το είχα πάρει απόφαση και αυτό που δεν το σκεφτόμουν καθόλου και δεν το φανταζόμουν και ούτε μου παίρναγε από το μυαλό, αυτό τελικά έβγαλε τα μπλε μάτια. Γιατί εγώ, εντάξει, σκάνδαλο. Τι να σου πω, ρε Ράνια. Σκάνδαλο, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια, μπράβο. Η γειτονιά μήπως, εκεί στα Μελίσια είναι λίγο πιο, δεν ξέρω, κάτι γίνεται. Εγώ δεν ξέρω. Δεν μου λες, ρε Ράνια, τώρα, σε αυτό το παιδάκι. Και έτσι όπως είσαι σήμερα και έτσι όπως νιώθεις σήμερα, πιστεύεις ότι θα είσαι μια μαμά που παρότι τα ψυχολογίες, τα αυτά που έχεις καλά κάνει... Καλά, η θεωρία είναι άλλο από την πράξη, δε. Έτσι, εκεί θέλω να καταλήξω. Πιστεύεις ότι θα μπορείς να είσαι έτσι όπως λένε τα βιβλία που έχεις διαβάσει ότι πρέπει να είναι η μαμά της με τα παιδιά, δηλαδή πιστεύεις ότι θα μάθεις το παιδί σου το όχι, εύκολα, τουλάχιστον. Κοίταξε, καταρχάς... Εγώ πιστεύω στα βιβλία σε σχέση με τη θεωρία, αλλά επειδή κάθε παιδάκι είναι τόσο μοναδικό και ξεχωριστό, δεν πιστεύω στις γενικές θεωρίες. Δηλαδή, για να κοιμηθεί το παιδί, κάνε αυτό. Όλα τα παιδιά του κόσμου. Για να φάει το παιδί, κάνε αυτό. Όλα τα παιδιά του κόσμου. Πρέπει να φουγκράζεσαι συνεχώς το παιδάκι όσο μεγαλώνει. Τις ανάγκες του, τις ιδιαιτερότητές του. Εξελίσσεται και αυτό. Τώρα μαθαίνει τη ζωή και τα πάντα γύρω του είναι καινούργια. Άρα φτιάχνει σιγά-σιγά την προσωπικότητά του. Προσπαθώ να είναι χαρούμενο και να νιώθει ασφάλεια. Για όλα τα άλλα δεν ξέρω. Οι αγωνίες μου είναι αυτές και εκεί δίνω έμφαση.
να το βλέπω χαρούμενο, δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Και να νιώθει ασφάλεια, γιατί είναι πολύ σημαντικό στο πώς μεγαλώνουμε τελικά αυτό. Να νιώθουμε ασφάλεια συνεχώς ότι μας αγαπάνε. Για πάμε σε διαφημίσεις.